Κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή «Βήμα στην Κεντρική Μακεδονία». Μαζί κάθε Παρασκευή, 5 και κάτι περίπου με 6 και κάτι, και κάθε Σάββατο 11 με 12 το βράδυ. Είναι κοντά μας σήμερα ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων και Μενεμένης, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, ένα έμπειρο στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτικής, με τον οποίο πιστεύω θα έχουμε μια χρήσιμη και ουσιαστική συζήτηση. Να σας καλωσορίσω, κύριε Δήμαρχε. Καλώ σας βρίσκω. Να αρχίσω όμως, κύριε Δήμαρχε, από το επάγγελμά σας, από τα νομικά. Όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, πιστεύετε ότι έχουν τη συνταγματική νομιμότητα? Εάν εννοείτε, και αν καταλαβαίνω καλά από την ερώτησή σας, τους νόμους, τους μνημονιακούς που ψηφίστηκαν, αυτό εννοείτε? Μνημονιακούς, βουλευτές μέσα στη φυλακή, ένα κόμμα που πάνε να το χτυπήσουν από όλες τις μεριές. Βλέπουμε για τους ένστολους ότι έχουν φάει 2 σοβαρές περικοπές. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και το γεγονός βεβαίως ότι η χώρα διοικείται από την Τρόικα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι και δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε με μία απάντηση όλα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα βουλευτών που βρίσκονται στη φυλακή κλπ. Είναι ζήτημα του κατά πόσον, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, οι ανακριτές και οι εισαγγελείς που ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν τα προβλεπόμενα από τον κώδικα ποινικής δικονομίας με βάση τα ποινικά αδικήματα τα οποία δεν λέω διαπράχθηκαν, φέρεται ότι διαπράχθηκαν, αν διαπράχθηκαν και στο βαθμό που διαπράχθηκαν, γιατί θα ακολουθήσει η δίκη. Κρίθηκαν δικαίως ή όχι προφυλακιστέοι. Είναι ένα ζήτημα, ξέρετε, το οποίο δεν θα λύνεται. Θα κρυθεί όμως αυτό, κύριε Δήμαρχε. Βεβαίως θα κρυθεί, αλλά είναι. Από την ιστορία, έτσι. Γιατί υπήρξε και η υπόνοια στην κοινή γνώμη ότι, ξέρετε, όταν ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός στην Αμερική, παίχτηκε ένα παιχνίδι. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το ακούσατε. Είναι πολύ μεγάλο λάθος και ως νομικός δεν το έπραξα ποτέ. Δεν συζήτησα για δικαστικές υποθέσεις ποτέ στα κανάλια τα τηλεοπτικά, ούτε και τώρα θα το πράξω. Γιατί? Ας αφήσουμε τους δικαστές να κάνουν αυτό για το οποίο τάχθηκαν, τους τακτικούς δικαστές της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και οι δικαστές κρίνονται. Και οι αποφάσεις που θα βγάλουν αυτό κρίνονται. Είπα και εγώ. Και υπάρχει και δεύτερος βαθμός, υπάρχει και άλλος πάγος. Στο τέλος, η αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή, δεν σκεπάζεται. Ωστόσο, η Βουλή δεν έχει πλέον 300 βουλευτές, έχει λιγότερους, έτσι. Προβλέπεται να λειτουργεί και με λιγότερους. Προβλέπεται όταν εκλέγονται λιγότεροι. Λέει ο νόμος από 200 ως 300, αλλά εδώ υπάρχει νόμος που λέει 300. Αν θέλετε τώρα να κάνουμε και ανάλυση κατά το συνταγματικό δίκαιο και κατά το Σύνταγμα, σας λέω, προβλέπεται. Είναι δυνατή η λειτουργία τους, μάλιστα, της Βουλής και με λιγότερους. Το γεγονός ότι η χώρα διοικείται πλέον από την Τρόικα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των νόμων των μνημονιακών, με βάση την εμπειρία που έχω και εγώ ίδιος, την βιωματική, στην τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή τους νόμους τους μνημονιακούς, τις δυσμένες επιπτώσεις των οποίων έζησε, βίωσε και υπέστη η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, σας λέω ότι είναι ακραία αντισυνταγματικές αυτές οι ρυθμίσεις. Ακραία αντισυνταγματικές. Ναι, εγώ το λέω, ναι. Και θα το αποδείξω αμέσως. Μάλιστα. Και, μάλιστα, και όχι μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση, και οι πολίτες τη βιώνουν, κυρίως οι πολίτες. Μα η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολίτες. Όχι, είναι κοινωνία. Οι πολίτες. Όχι, είναι όλοι οι πολίτες. Είναι η τοπική μας κοινωνία. Ναι, ωστόσο ο πολίτης της υφίσταται πιο άμεσα. Είναι αυτός που αυτοκτονεί, αυτός που φεύγει στην Ευρώπη για να αναζητήσει δουλειά, αυτός που μένει άνεργος, αυτός που αφήνει το παιδί του έξω από τα πανεπιστήμια, αυτή που υφίσταται τα δεινά. Λοιπόν, απαντώντας στην ερώτησή σας, αυτό είναι αυτονόητο που λέτε, έτσι είναι. Ναι. Εγώ απαντώντας τώρα στην ερώτησή σας, έχω να πω ότι παίρνοντας από τον φορέα τον οποίο εκπροσωπώ την αυτοδιοίκηση και σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, σας λέω ότι έχουμε υποστεί περικοπές 66% των πόρων μας. Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, ορίζεται ότι η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Το οικονομικό παρατηρητήριο που μπήκε με το τρίτο μνημόνιο στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι προϋπολογισμοί που προελέγχονται πρώτα των Δήμων, προσέξτε, και εν συνεχεία, αφού εγκριθούν από το οικονομικό παρατηρητήριο, δηλαδή Τρόικα, Δούνουτου κλπ., δικαιούται να τους ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, προσβάλλουν ευθέως την αυτοτέλεια της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ό,τι αφορά τώρα
τα υπόλοιπα κομμάτια στα οποία πολύ εύστοχα αναφερθήκατε πριν. Τους πολίτες που βιώνουν αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις, πρώτο ζωντανό παράδειγμα, πρώτο και καθαρό παράδειγμα μπροστά μας, είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι μη νομίμως με το δεύτερο μνημόνιο οι γενόμενες περικοπές σε όλους τους έστωρους ενδεχομένως να βγουν συνταγματικές. Όχι ενδεχομένως. Δεν ξέρω, δεν διάβασα την απόφαση να ξέρω σε ποιο ακριβώς αναφέρεται. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να αναφέρεται σε αναδρομικότητα. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, το σκεπτικό της αποφάσης, όλη η απόφαση δεν την ξέρουμε. Μπράβο. Με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έγκυρες όμως, έγκυρες. Γιατί η εισήγηση περί του αν είναι θετική ή όχι, αυτό είναι γνωστό. Πάντως κάτι δεν πάει καλά σίγουρα και δεν πάει καλά. Όχι, δεν πάει κάτι καλά. Όχι έτσι αόριστα. Έτσι, εσείς το είπατε πιο εύληπτα, εγώ θα το πω λίγο και πιο νομικά. Δεν είναι σύνομοι, δεν είναι σύμφωνοι με τον νόμο, δεν είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα, η γενομένη περικοπή στους ένστολους. Η πολιτική και που ακολουθήθηκε σε αυτό το θέμα. Η πολιτική, ακολουθήθηκε τα μέτρα που λήφθηκαν, τα μέτρα που λήφθηκαν ήταν λάθος. Από την κυβέρνηση. Είναι, συμβαδίζει με τα πιστεύω σας κύριε Κυρίζογλου και το λέω αυτό γιατί εσείς είστε ένας ένθερμος υποστηρικτής του σημερινού Πρωθυπουργού, τον στηρίξατε αρκετά. Εσείς ποιον στηρίξατε κύριε Κωνσταντοπούλου? Εγώ στηρίξα. Εσείς ποιον, ναι. Γιατί το κάνετε αυτό τώρα? Ποιον στήριξε πού, στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας? Ναι, εσείς ποιανού υποστηρικτή είστε? Δεν υποστήριξα κανέναν. Ναι, οι δημοσιογράφοι, ξέρετε, έχετε την δυνατότητα να ρωτάτε τους συνεντευξιαζόμενους. Μα πρέπει να απαντήσετε. Ναι, εσείς κρίνετε. Εγώ πάντοτε απαντάω. Την ψήφο του λαού. Ναι, ναι. Εδώ ήρθα να κάνω όμως εγώ αυτοδιοικητική εκπομπή. Αφού με ρωτάτε λοιπόν, σας λέω ότι όταν έγινε το παιχνίδι το πολιτικό, το εσωκομματικό μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μέσα τότε που έγινε, εκείνη την εποχή. Και πρέπει να τα λέμε στα ράτα, έτσι. Ναι, ναι. Και όλοι κάναμε λάθος επιλογές. Μου είχε πει ένας φίλος και έχει απόλυτο δίκιο. Εσείς μιλάτε για λάθη δικά σας τώρα, έτσι. Εγώ δεν απάντησα. Για ολονών μας μιλάτε. Εγώ δεν απάντησα. Αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, το 90% του λαού τα ψήφιζε. Εγώ δεν απάντησα όμως την ερώτηση. Δεν με αφήσατε να απαντήσω. Συγγνώμη. Δεν με αφήνετε. Συγγνώμη. Ο λόγος δικός σας. Λέω λοιπόν ότι όταν ήταν υποψήφιοι για αρχηγή του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και μετέπειτα πρωθυπουργοί, η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Ψωμιάδης τότε και ο κύριος Σαμαράς, ναι, είχα υποστηρίξει τότε τον κύριο Σαμαρά με βάση τις εξαγγελίες που είχε κάνει τότε και με το ζάπιο αν θέλετε ένα και τα λοιπά. Στη συνέχεια, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και βρέθηκε προδιλημάτων, αφού όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα είχαν κάνει μουσκεμα κυριολεκτικά, έπρεπε κάποιοι να αναλάβουν ύστερα από δύο εκλογικές αναμετρήσεις και του Μαΐου και του Ιουνίου, για να δείτε ότι δεν μασάω τα λόγια μου και να σας καταστήσω πανευτυχή ότι οδηγείτε τη συζήτηση στην κεντρική πολιτική σκηνή, ενώ εγώ είμαι δήμαρχος και με άλλη ιδιότητα είμαι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω. Δεν είστε απλά ένας δήμαρχος, ναι, κύριε Κυρίζογλου, έτσι είστε πολιτικό πρόσωπο, έχετε χρηματίσει σε σημαντικότατες θέσεις και συνδικαλιστικά είστε ισχυρός. Δεν είστε απλά ένας δήμαρχος μόνο, ξεφεύγετε από τα όρια. Σε ποιες πολιτικές θέσεις έχω χρηματίσει? Εννοώ ότι ήσταν και υποψήφιος βουλευτής, ήσταν και νομάρχης. Από το να είναι υποψήφιος βουλευτής, κανείς. Είστε και στην. Συγγνώμη, το να είναι υποψήφιος. Δήμων και κοινοτήτων. Ναι, okay. Δηλαδή ξεφεύγετε από τα όρια. Ένα λεπτό, δήμων. Λίγο, ένα λεπτό. Ο κ. Ζογλου δεν είναι απλά ένα δήμαρχος, είναι ένας επώνυμος παράγοντας πανελλαδικά. Αυτό λέω. Νομίζω ότι τώρα όμως αναλώνουμε το χρόνο σε μια εκτός θέματος συζήτηση, άχαρη, η οποία δεν ενδιαφέρει τους τηλεθεατές. Ωστόσο, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και σας λέω ότι ναι, έκανα αυτό. Προσέξτε τώρα. Αν συμφωνώ με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν. Δεν συμφωνώ. Μου αρκεί. Ναι. Δεν πάω δεν παρακάτω. Συμφωνώ είναι με τις πολιτικές αυτό που, που ακολουθήθηκαν. Δεν χρειάζεται να πω σε λεπτομέρειες. Διότι. Στέλνετε ένα ισχυρό μήνυμα. Όχι, όχι. Επιτρέψτε μου να απαντάω όπως θέλω εγώ, όχι όπως θέλετε εσείς. Όχι. Εγώ νόμιζα ότι το στέλνετε το μήνυμα. Όχι. Και δεν συμφωνώ διότι ως δήμαρχος, όταν μπαίνω στο Δημαρχείο μέσα, έτσι, δέχομαι τους πολίτες όλους ανεξαρτήτως της πολιτικής τους τοποθέτησης, της κομματικής τους ένταξης και της ιδεολογίας. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, στο συνδυασμό μου τον Δημοτικό υπάρχουν συνάδελφοι υποψήφοι και εν ενεργεία Δημοτικοί Σύμβουλοι που ανήκουν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, στον χώρο της Αριστεράς, στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, στον χώρο που θέλουν και επιθυμούν, να σας το πω και πιο απλό, όπου γουστάρει ο καθένας. Γιατί είπαμε ότι αφήνουμε τις πολιτικές και κομματικές μας εντάξεις και ιδεολογίες στην άκρη
όταν αγωνιζόμαστε σε επίπεδο αυτοδιοικητικό, κάτι που ούτε οι δημοσιογράφοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό, και πρέπει οπωσδήποτε να βάζουν την ταμπέλα καρφωμένη σε όλους. Μάλιστα, ωραία. Δεν είναι οι δημοσιογράφοι, κύριε Κυριακή. Όχι. Θα σας πω. Όχι, θέλω εδώ να ρωτήσω κάτι. Μην το πιάσουμε και πάλι. Ναι, αλλά εσείς βάλατε ένα ερώτημα στο οποίο εγώ δεν πρέπει να αφήσω να πλανάτε τίποτε. Ναι, κατά συνέπεια, πάντοτε δεν προσπερνάω. Εγώ απαντάω στην καρδιά του ερωτήματος. Απάντησε στην καρδιά. Στην καρδιά. Πάντοτε όταν πολιτευόμαστε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, εγώ όσες φορές ηγήθηκα, δεν είχα ούτε χρήσμα, ούτε επίχρησμα κομματικό, ούτε το ζήτησα ποτέ. Ωραία. Από κανένα κόμμα. Σας θυμίζω δε ότι και στις τελευταίες εκλογές, όταν έβγαζαν οι δημοσιογράφοι τη Singular ή άλλοι σχολιαστές, συμφωνεί, πράσινο, κόκκινο, μπλε στους δημάρχους, εγώ είχα στείλει επιστολή πιο μπροστά και έβγαζε άσπρο χρώμα. Ωστόσο, όταν μετά συνδικαλίζεστε. Συνδικαλίζεστε στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ή ξέρω κι εγώ σε επίπεδο περιφέρειας, πηγαίνετε με παρατάξεις, κύριε Κυρίζουγλου. Με παρατάξεις, όχι με κόμματα, μην μπερδεύεστε. Άλλο παρατάξεις, άλλο κόμματα. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Δεν είναι. Όχι. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί την Προεδρία, η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διεκδικεί την παρουσία. Δεν ξέρω τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, τι κάνει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ξέρω ότι στις εκλογές που είναι για την ΚΕΔΕ ή για την ΠΕΔ κατεβαίνουμε σαν συνάδελφοι. Ωραία, ωραία. Ναι. Το αφήνουμε εδώ. Ναι. Θέλω να σα ρωτήσω ακριβώς πάνω σε αυτό. Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα όλοι οι δήμαρχοι θέλουν να παρουσιαστούν, δεν μιλάω τώρα για εσάς, ως ανεξάρτητοι. Αφού λίγο πολύ είναι γνωστό ότι όλοι έχουν κάποιες σχέσεις με κάποια από τα ισχυρά κόμματα. Απάντησα προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά εμένα, σε ό,τι αφορά τους άλλους, μπορείτε να τους καλέσετε και να τους ρωτήσετε, αλλά θα σας πω κιόλας και το εξής. Διότι βλέπουν τον κατήφορο του κομματικού μηχανισμού, του κάθε κομματικού μηχανισμού, βλέπουν την πτώση των κομμάτων. Και θέλουν να μην υποστούν και αυτή τη φθορά. Έτσι. Ενώ προσέξτε τώρα, όταν το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε. Όταν το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε και είχε 40%, όταν η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε και είχε μεγάλο ποσοστό στην κυβέρνηση Καραμαλή, κάθε φορά που κατέβαινα εγώ δήμαρχος, κατέβαινα ως αδέσμευτη κίνηση πολιτών. Πάμε στις εκλογές, κύριε Κυριαζόγλου. Και σας το θυμίζω αυτό. Αυτοδιοικητικές. Δεν το κάνω τώρα, το έκανα πάντοτε. Τι σημαίνει αυτό για τα κόμματα, μπορείτε να μου πείτε? Ποιο πράγμα? Εκλογές αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές μαζί. Ενδεχομένως να υπάρξουν ισχυρά μηνύματα στα κόμματα. Ακούστε κάτι. Επειδή με τα μηνύματα ασχολούνται τα κόμματα και εγώ είμαι παγερά διάφορος με τα μηνύματα που εκπέμπονται προς τα κόμματα ή εκπέμπουν τα κόμματα προς τους πολίτες, γιατί πιστεύω ότι οι πολίτες δεν είναι γαλοπούλες να τους καθοδηγήσουν με τα καλάμια εκεί που θέλουν. Δεν καθοδηγούνται οι πολίτες, κύριε. Πάει πια. Τελείωσε. Δεν μπορεί από την Αθήνα. Έτσι, μέσα από εγώ τα κομματικά επιτελεία. Έχουν τα δικά τους, ναι. Το δικό τους τρόπο σκέψη οι πολίτες. Ούτε η τηλεόραση τους επηρεάζει στο βαθμό που λένε, ούτε η Αθήνα. Την τσέπη τους κοιτάνε πιο πολύ και τους άνθρωπους που τους διοικούν. Συνδέοντας λοιπόν την απάντηση που θέλω να δώσω με αυτό που έλεγα πριν, οι πολίτες δεν καθοδηγούνται από τα κόμματα πλέον. Η κοινωνία των πολιτών αποφασίζει με βάση την προσωπικότητα του υποψηφίου δημάρχου, την προσωπικότητα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, αν διετέλεσαν δήμαρχοι το έργο που παρήχθη. Γιατί το κάνουν γιατί τα κόμματα. Γιατί το κάνουν τα κόμματα. Δεύτερη ναι, γιατί το κάνουν τα κόμματα τώρα. Για να δρέψουν ωφέλη πολιτικά οι ίδιοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αν θα πρέπει να γίνουν οι δημοτικές εκλογές μαζί ή χωριστά με τις ευρωεκλογές, απαντώ. Ή τη δεύτερη Κυριακή. Δεν με νοιάζει εμένα η δεύτερη Κυριακή. Μια εβδομάδα διαφορά δεν παίζει κανένα ρόλο. Παίζει ρόλο, κύριε Ζόγλου. Σε κάποιους δήμους μπορεί να έχουμε δημάρχους από την πρώτη Κυριακή και περιφερειάρχες. Και γιατί αυτοί να πάνε και δεύτερη Κυριακή? Δεν κατάλαβα τι ερώτηση είναι αυτή. Δεν πρέπει να γίνονται οι δημοτικές εκλογές με τις ευρωεκλογές μαζί? Η συμμετοχή μεγάλη, κύριε Κυριζόγλου, είναι την πρώτη Κυριακή και το ξέρετε πολύ καλά. Ναι. Μήπως φοβούνται τη συμμετοχή του κόσμου? Αυτό ερώτημα. Δεν το ξέρω, ρωτήστε τους. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι είναι λάθος η νομοθετική ρύθμιση του κυρίου Ραγκούση στον Καλλικράτη. Μάλιστα. Μέγα λάθος, προσέξτε. Που συνδυάζει τα δυο μαζί. Η ΚΕΔΕ ήταν αντίθετη τότε και δεν εισακουστήκαμε. Ωραία. Και βγαίνει τώρα υποκριτικά και θρασίτατα ο κύριος Ραγκούσης να συνηγορεί υπέρ απόψεων μιας πολιτικής παράταξης και κατά κάποιων απόψεων στρέφεται άλλης παράταξης. Να πάμε στους κύριε Ερυθρόπουλε, δεν απάντησα. Πρέπει πάση θυσία οι εκλογές, οι βουλευτικές ή οι εκλογές, οι ευρωεκλογές, να μην ταυτίζονται με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Γιατί χώρια προβλέπει το Σύνταγμα τις εκλογές τις αυτοδιοικητικές και χώρια τις κοινοβουλευτικές. Επίσης,
Άλλο είναι το ερώτημα και το διακύβευμα που τίθεται στους πολίτες για την αυτοδιοίκηση, για τον τόπο και για κάθε περιοχή. Για την Ευρώπη ή για τις εθνικές εκλογές. Και άλλο για την Ευρώπη και τις εθνικές εκλογές. Είναι πολύ απλό. Αυτοδιοίκηση, κύριε Κυρίζου. Θέλω λίγο να τρέξουμε τη συζήτηση για να πούμε πολλά θέματα. Υπάρχει η πρόσφατη δήλωση του κυρίου Ραγκιτζή που μιλάει για διαφθορά, για πάρτη διαφθοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αν θυμάμαι καλά, πολύ πρόσφατα και ο κύριος Τσίπρας έτσι, μίλησε για φθαρμένους βλαχοδήμαρχους, έτσι νομίζω. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Δεν ξέρω, εγώ είμαι ποντιακής καταγωγής, δεν είμαι βλάχος. Πάντως χρησιμοποίησε τη λέξη φθαρμένη, έτσι. Πιστεύω ότι... Οι οποίοι προέρχονται από τη συμμαχία, λέει, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Τώρα... Σημασία έχει η λέξη διαφθορά. Πόσο πιστεύετε ότι υφίσταται μέσα στους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης? Ναι, αλλά τώρα εγώ να απαντήσω στο τι είπε ο κύριος Ραγκιτζής, στο τι είπε ο κύριος Τσίπρας, σε όλα μαζί. Τι θέλετε? Διαφθορά. Ναι, αλλά εσείς αναφέρετε ονόματα. Καταρχήν, ναι, είναι λίγα να τυχείς. Ονόματα που είπαν κάτι συγκεκριμένο, ότι υπάρχει διαφθορά. Απαντώ λοιπόν και εγώ με ονόματα, έτσι, και αναφέρομαι στα ονόματα που βάζετε για να μην υπεκφεύγω. Θα μπείτε στην έννοια. Και στην έννοια θα μπω και στα ονόματα. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας ατύχησε και πολύ δική του αυτοδιοικητική που πρόσκυνται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο ΚΕΔΕ το παραδέχτηκαν αυτό, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη ορολογία περί βλαχοδημάρχων, και είχαμε και απαντήσεις από βλάχους δημάρχους όλη την Ελλάδα. Εγώ πάντως σας λέω ότι είμαι ποντιακής καταγωγής. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Ραγκιτζή, έχω να σας πω το εξής. Ο κύριος Ραγκιτζής, αγαπητέ κύριε Ερυθρόπουλε, είναι ο πρώτος μη νομίμος ιστάμενος. Δεν φταίει γι' αυτό αυτός. Ναι, αλλά δεν αφήσετε να... οι οποίοι παίζουν παιχνίδια. Ναι, αλλά δεν αφήσετε να απαντήσω. Κύριε Κυρίζογλου, μην το χρεώνουμε αυτό στον κύριο Ραγκιτζή. Ποιο? Επειδή είναι φίλος μου γι' αυτό. Ποιο να μην χρεώνουμε? Το γεγονός ότι δεν είχε ανανεωθεί η σύμβασή του που λέτε. Αφήστε με λοιπόν έτσι, να εξηγήσω γιατί. Ο κύριος Ραγκιτζής λοιπόν κάθεται, ενώ έχει λήξει η θητεία του εδώ και πολύ καιρό, στη θέση αυτή χρησιμοποιώντας μια αρχή νομιμότητας. Με την έννοια ότι θα έπρεπε ο ίδιος, αν είναι εύθυκτος, να πει: δεν κάθομαι στη θέση μου, ας με ξαναορίσουν, έτσι, και δεν καρφώνομαι στην καρέκλα στην οποία κάθομαι. Πρώτον, κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο κύριος Ραγκιτζής όταν μιλάει για τα ζητήματα αυτά. Ο αναμάρτητος... Δεν κρίνουμε τον κύριο Ραγκιτζή. Ναι, αλλά δεν με αφήνετε να με αναφαντήσω. Ακούστε λίγο. Ναι, αλλά ξεφεύγετε και τρώμε χρόνο. Κάνετε λάθος. Το χρόνο το φάγατε εσείς στην αρχή που με ρωτούσατε ποιον υποστήριζα για πρωθυπουργό και τα λοιπά, εκτός θέματος. Ακούστε λίγο. Τώρα όμως εδώ θα απαντήσω και θα πω για τον κύριο Ραγκιτζή το εξής. Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτο. Ο ίδιος να κοιτάει τη σκούφια του, να είναι νόμιμα στην καρέκλα. Ωραία, που κάθεται και μετά. Διαφορετικά. Και ο συνήγορος του πολίτη, πρώτη την τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη διαφθορά. Και ο συνήγορος του πολίτη. Θα σας απαντήσω. Πάντως δεν έχει το Λάζαρο τον Κυρίζογλου στη διαφθορά, ούτε το Δήμο το δικό μου. Και κατά συνέπεια, ο δικός μας ο Δήμος, ο οποίος λειτουργεί εν πλήρη διαφανεία, έτσι θα απαντήσω, δεν τον αγγίζουν όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, που με έναν φεδρό τρόπο τα παρουσιάζει οι αρχές, ο τηλεοπτικός αστέρας ο κύριος Ραγκιτζής, ο οποίος περισσότερο... Συνήγορος του πολίτη. Ο οποίος, μιλάμε τώρα για τον κύριο Ραγκιτζή που με ρωτήσατε. Εντάξει, εμφανίζεται στα κανάλια ως τηλεοπτικός αστέρας και καταγγέλει τους πάντες και τα πάντα. Όταν θα διαβάσει κανείς και θα κάνει μια ανάλυση ποιοτική του τι συνιστά κατά τον κύριο Ραγκιτζή διαφθορά, τότε σας λέω ότι... Συγγνώμη, δεν υπάρχει διαφορά, κύριε Κερδίδη. Ναι, αλλά... Όταν οι δημοπρασίες γίνονται με τον τρόπο που γίνονται, όταν γίνονται μάχες στα γραφεία, στα γραφεία των Δήμων, το ποιος εργολάβος θα πάρει τη δουλειά, καλά κάνουν με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, και δεν έχετε προτείνει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να λειτουργεί με διαφάνεια όπως η ηλεκτρονική δημοπρασία, δεν υπάρχει διαφορά δηλαδή. Εμείς φταίμε, κύριε, γι' αυτό. Εσείς που δεν το απαιτήσατε. Κάνετε λάθος. Γιατί δεν κάνετε μια απεργία να πείτε το κράτος τέρμα, θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε ηλεκτρονική. Ηλεκτρονική δημοπρασία, ο καθένας από το σπίτι του, και όχι να παίζουν παιχνίδια πάρε τόσο να φύγεις ή βγάζω τον πρώτο και αφήνω το δεύτερο πλειοδότη. Κύριε Ερυθρόπουλε, φαίνεται ότι μάλλον δεν γνωρίζετε πώς λειτουργεί το σύστημα και μάλλον έχετε υπηρεσία. Δεν ξέρω. Ναι, πώς δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε. Έτσι, επιτρέψτε μου, όπως μιλάτε, μιλάω κι εγώ, δεν ξέρετε, και μάλιστα έχετε γίνει συνήγορος του κυρίου Ρακιτζή και ασπάζετε σε πόσους. Φίλος σας αν είναι να το χαίρεστε. Εγώ σας λέω το εξής, και είμαι δήμαρχος που δεν φοβάμαι τις αρχές, ούτε τον κύριο Ραγκιτζή. Και αν θέλει, ας έρθει να ελέγξει το Δήμο μας. Δεν μπορεί ο κύριος Ραγκιτζής συλλήφθην, αυτό προσπαθώ τόση ώρα να σας πω, και τρώμε τον χρόνο. Και τζάμπα τον τρώμε δηλαδή. Και δεν αξίζει τον κόπο. Η διαφθορά είναι μεγάλο θέμα. Ναι, αλλά δεν με αφήνετε τρίτη φορά να απαντήσω. Ναι, αλλά λέτε ότι τρώμε τον χρόνο. Όταν μιλάμε για τη διαφθορά στους Δήμους, τρώμε τον χρόνο. Νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα, κύριε Κυρίζογλου.
Μπορώ να απαντήσω. Βεβαίως, αλλά μην λέτε ότι. Επιτρέψτε μου λοιπόν να απαντήσω. Επιτρέψτε μου λοιπόν να απαντήσω. Ο κύριος Ρακιτζής λοιπόν, εγώ θα ξεκινάω από τη λέξη Ρακιτζής και όσο δεν με αφήνετε θα επιμένω. Είναι γραφικός συνήγορος, πώς λέγεται, τι είναι ελεγκτής, ο οποίος ασχολείται με τους Δήμους, είναι ευχάριστο σπορ δικό του. Εμείς ως επίσημο όργανο βγάλαμε δελτίο τύπου, δεν λέτε για το δελτίο τύπου που έβγαλε η ΚΕΔΕ χθες, στο οποίο δελτίο τύπου που έβγαλε η ΚΕΔΕ λέει ότι οι πρώτοι που καταδικάζουμε τα όποια φαινόμενα διαφθοράς, αν θέλετε να ακούσετε αυτό, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Οι πρώτοι που επιζητήσαμε τον έλεγχο του Επιτρόπου του Ελεκτικού Συνεδρίου και μπήκε στο 2006 στην Υπουργεία Εσωτερικών του κυρίου Παυλόπουλου, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και ο κύριος Ρακιτζής θα πρέπει να γνωρίζει ότι η διαφθορά που παρατηρείται επιδρά στο σύνολο της διαφθοράς 1% μόνο. Ένα. Τα δε μεγάλα και τεράστια μεγέθη της διαφθοράς είναι αλλού. Και αυτά τα καταγγείλαμε και τα καταδικάσαμε. Όμως, ας δούμε αναλυτικά τι γίνεται. Σε ό,τι αφορά τώρα τα έργα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ έχετε κι εσείς και όλοι όσοι μιλάνε και αυτό, και ο κύριος Ρακιτζής έχουν χάσει επεισόδια. Γιατί? Με τους προϋπολογισμούς που έχουμε στους Δήμους, με το σφιχτό πλαίσιο που υπάρχει, με τις δημοπρασίες που γίνονται, με τις επιτροπές και με τις διαδικασίες, με το ΑΔΑ, τη διαφάνεια και τους ελέγχους τους συμβατικούς που υπάρχουν, 11 ελέγχους υφιστάμεθα από τον Επίτροπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά. Και όπου συμβαίνουν αυτά, τα ελάχιστα που μηδενίζονται και εξαφανίζονται φαινόμενα, και ως φαινόμενα τα καταγγέλουμε και ως πρακτικές τα καταγγέλουμε. Εγώ έχω αρκετές ενστάσεις, δεν θα μπω όμως περισσότερο. Εγώ σας επάντησα. Θα πάω λίγο σε ένα άλλο θέμα το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, κύριε Κυρίζογλου, και αφορά τους κόκκινους δήμους. Δεν είναι ο δικός σας ο δήμος μέσα, αλλά αυτό δεν το είπε ο κύριος Ρακιτζής, ούτε ο κύριος Τσίπρας, το είπε το Υπουργείο Εσωτερικών. Τουλάχιστον έτσι. Δηλαδή η κεντρική εξουσία. Η κεντρική εξουσία, μάλιστα. Μιλάει για κόκκινους δήμους. Τις ανακοινώσεις των κόκκινων δήμων που βγάλανε, όχι όλων, πολλών εξ αυτών, όπως είναι η Καλαμαριά, παραδείγματος χάρη. Δεν θέλω να γίνω συνήγορος κανένας. Και διέψευσε αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε. Είπε ότι οφείλεται σε ένα δάνειο που πήραν για απολουτριώσεις, μου πει. Επομένως. Στρατόπεδο και. Επομένως. Άμα βγει δηλαδή ο κύριος Ρακιτζής και πει πράφ αυτό, παράδειγμα, γυρίζω πάλι πίσω, ή βγει και πει η Τρόικα ή το Οικονομικό Παρατηρητήριο αυτό, έτσι, αόριστα, χρωστάει. Δεν πρέπει να σηκώσουμε, να ανοίξουμε την κουρτίνα, να δούμε τι υπάρχει από πίσω. Τι χρωστάει, γιατί χρωστάει. Οι απαλωτριώσεις θεωρούνται οφειλή του Δήμου. Είναι χρήματα τα οποία χρωστάει το ελληνικό δημόσιο, τα δίνει στο Δήμο και ο Δήμος καταβάλει για τις απαλωτριώσεις. Τόσο απλό, κύριε Ερυθρόπουλε. Μάλιστα. Άρα δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν θα λέμε οι κόκκινοι Δήμοι. Κόκκινο μπορεί να υπάρχει σε ένα Δήμο. Σας είπα, σε εμάς δεν υπάρχει. Αν υπάρχει όμως, να δούμε πίσω από αυτό. Για ποιο λόγο υπάρχει. Όσοι συναλλάσσονται με Δήμους, αγανακτούν μέχρι να πάρουν τα χρήματα και πολλοί εξ αυτών τα χάνουν κιόλας. Όχι. Γιατί περνάει. Αγανακτούν πολύ λιγότερο σε σχέση με τους φαρμακοποιούς που αγανακτούν να εισπράξουν από την κεντρική εξουσία χρήματα και από τον ΕΟΠΗ, με τα χρέη των νοσοκομείων, με τα χρέη άλλων φορέων. Οι Δήμοι είναι σε πολύ καλύτερη τάξη, σας βεβαιώ, από όλους τους φορείς του ελληνικού δημόσιου τομέα και της γενικής κυβέρνησης. Αλλά μήπως θα έπρεπε οι Δήμοι να μην χρωστάνε σε όλη την Ελλάδα όταν τους κόψαν 66% των πόρων? Μήπως θα έπρεπε να έχουν και περίσσευμα? Τι θράσος της κεντρικής εξουσίας είναι αυτό? Κύριε, να γυρεύει και τα ρέστα θέλω από λίγο πάνω. Να πάμε σε αυτό το μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε πριν λίγο χρονικό διάστημα και αφορούσε την επανασύνδεση της ΔΕΗ. Τι έχετε κάνει πάνω σε αυτό? Καταρχήν. Οπότε μπαίνουμε και σε θέματα που σας αφορούν και. Μην έχετε παράπονο αμέσως. Το παράπονο μου υπάρχει και δεν καταργείται, γιατί είμαι ειλικρινής άνθρωπος και το λέω ενώπιση των τηλεθεατών. Εγώ δεν ήρθα εδώ να συζητήσω για την κεντρική πολιτική σκηνή, ήρθα να συζητήσω για την αυτοδιοίκηση. Είναι συνδεμένα αυτά τα δύο. Καλά, εσείς τα συνδέετε. Μα αυτό που λέτε ότι οι πόροι έχουν μειωθεί 60%, από ποιον μειώθηκαν, από μένα? Από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Οικονομικών μειώθηκαν, κύριε Κυριακή. Άλλο σας λέω εγώ, άλλο μου λέτε. Δεν είναι συνδεμένη η τοπική αυτοδιοίκηση με το κράτος? Είπα εγώ ότι δεν είναι. Α, επομένως σωστά συζητήσαμε και για αυτούς. Κατά τη γνώμη σας. Εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει, εγώ ήρθα ως δήμαρχος εδώ για να κάνω μια αυτοδιοικητική συζήτηση. Δεν ήρθα εδώ για να κάνω για την επανασύνδεση, για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου συζήτηση. Ούτε για τον Βενιζέλο, ούτε για τον Σαμαρά, ούτε για τον Τσίπρα. Δεν με ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση. Η επανασύνδεση της ΔΕΗ. Εμένα με ενδιαφέρει ο Δήμος μου και η αυτοδιοίκηση. Και τι έχετε κάνει ως τώρα?
Ακούστε, και αν είναι εφικτό το να κάνετε. Το ρεύμα, όπως ξέρετε, το ηλεκτρικό, το δίνει ή το διακόπτει ή το επανασυνδέει η ΔΕΗ. Εμείς ως Δήμος δεν κάναμε τίποτε διαφορετικό τώρα από αυτό που κάναμε πέρσι, πρόπερσι και αυτό που κάνουμε πάντοτε. Τι κάνουμε? Έχουμε οργανωμένο σύστημα κοινωνικοπρονοιακών δομών και κοινωνικές υπηρεσίες και οι κοινωνικοί μας λειτουργοί καταγράφουν τους πολίτες που έχουν προβλήματα. Καταγράφοντας λοιπόν τους πολίτες που έχουν προβλήματα, οι πολίτες, οι κοινωνικές μας υπηρεσίες, στέλναμε τα χαρτιά στη ΔΕΗ και η ΔΕΗ αγρόνιγόραζε. Ήταν παγερά αδιάφοροι, ανέσθετοι. Δεν είναι σκληρή η όρη που χρησιμοποιώ. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Ρηθρόπουλε. Έπρεπε να πεθάνει το κοριτσάκι η Σάρα στην Ξηροκρίνη, στο δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, για να δείξει την ευαισθησία της. Υποκρισία μεγάλη. Και άρχισε ξαφνικά να δέχεται τις εισηγήσεις, όχι μόνο τις δικές μας, όλων των Δήμων, και σε 75 οικογένειες επανασυνδέθηκε το ρεύμα. Στο Δήμο Μπελοκέπου. Και που είναι Μενεμένης. Και στη Μενεμένη. Και στη Μενεμένη. Έτσι. Που περιλαμβάνεται ο Δενδροπόταμος, η περιοχή Καζαντζάκη, τι, Βόσκος, τι έκταση έχει το πρόβλημα, το έχετε εντοπίσει, κύριε? Αυτή που σας είπα. Γιατί δεν αρνείται να δώσει στοιχεία από ό,τι ξέρω. Τώρα. Για προσωπικά δεδομένα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα τελικά μόνο υπάρχει. Εκεί που πρέπει να χρησιμοποιηθούν δεν χρησιμοποιούνται. Και εδώ υπάρχει υποκρισία στα προσωπικά δεδομένα, κύριε Ρηθρόπουλε. Πολύ μεγάλη υποκρισία. Να σας πω γιατί. Τα στοιχεία η ΔΕΗ των καταναλωτών της από πού τα παίρνει? Από τους Δήμους. Εμείς δίνουμε τα στοιχεία. Να τους δίνουμε όταν γίνεται η σύνδεση με ένα συμβόλαιο. Δεν περνάνε να κάνουν τη δήλωση τα από τα χαρτιά από το Δήμο. Ναι, αυτοί εννοούν δηλαδή το γεγονός ότι χρωστάει κάποιος, επομένως τον εκθέτουν όταν δίνουν τα στοιχεία. Αυτό έτσι το, το εκλαμβάνουμε μάλλον. Και εδώ υπάρχει μεγίστη υποκρισία. Ζητάμε να μας δώσουν τα στοιχεία, τα δικά μας, για να δώσαμε εμείς, για να βοηθήσουμε. Οι κοινωνικές μας υπηρεσίες δηλαδή. Δεν τα θέλουμε για το Ο τρόπος με τον ίντερνετ. Οποίο είπε η κυβέρνηση θα λυθεί το θέμα, είναι εφικτός να λυθεί, κύριε Κυρίτσοβλου? Σας φόρτωσε κάτι? Έχετε τα χρήματα? Όχι, δεν μας φόρτωσε μας τίποτα. Όχι, δεν βιάζεις. Δεν είπε θα τα πληρώσει? Όχι. Ο Δήμος? Όχι, το αντίθετο. Δίνει δωρεάν κοινωνικό οικιακό ρεύμα με βάση το κότ, το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, στις μέρες που έχει εθαλομίχλη. Δεν διακόπτει, θα σας τα πω ένα-ένα, δεν διακόπτει επίσης καθόλου, προσέξτε κύριε Ρηθρόπουλε, το ρεύμα σε όσους είναι συνδεδεμένοι με κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, δηλαδή χαμηλών εισοδημάτων. Επανασυνδέει επίσης το ρεύμα στις περιπτώσεις που είναι κομμένο, έστω και αν ήταν κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Και κατά αυτόν τον τρόπο καταφέραμε με την επιτροπή η οποία υπάρχει και στην οποία μετέχει ένας εκπρόσωπος του ΔΔΕ, ένας εκπρόσωπος της ΔΗ και ένας εκπρόσωπος του Δήμου, να γίνουν αυτές οι επανασυνδέσεις. Να γίνουν 75. Και δεν κόβει. Πιστεύετε ότι πόσοι είναι αυτοί που έχει κοπεί το ρεύμα του? Ακούστε τώρα. Έχετε κάνει έστω κάποια στατιστικά, κάποια στοιχεία? Πιστεύω ότι τις περισσότερες, έως σχεδόν όλες τις περιπτώσεις, τις αποκαταστήσαμε. Άλλες δηλαδή, εμείς. Σε όλους τους αμπελόκηπους, μόνο 75 είναι. Αμπελόκηποι και μενεμένοι. Ναι, θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ζητήσαν από μόνοι τους να διακόψουν το ρεύμα. Από μόνοι τους. Για να μην πληρώσει το χαράτσι. Άλλος έφυγε στο χωριό του, άλλος στη Γερμανία, άλλος έχει δύο σπίτια, για νοικιασμα είναι ξενοικιασμα. Ωραία, επομένως εκεί λέτε ότι έχει πάει καλά. Αλλά κάναμε και έκκληση και ζητάμε από όλους, αν γνωρίζουν τέτοιες περιπτώσεις, να μας τις πούν. Ωραία. Θέλω λίγο να πάμε, κύριε Κυρίτσοβλου, στο θέμα που απασχόλησε τους Δήμους και αφορά τους σχολικούς φύλακες, τη δημοτική αστυνομία, τις απολύσεις που έγιναν πάνω στις δύο αυτές ομάδες και το τι κάνετε με την κινητικότητα. Με την κινητικότητα, σύμφωνα με την αξιολόγηση την οποία έκαναν των Δήμων και τον έλεγχο ο κύριος Γρηγοράκος, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, από το Υπουργείο Εσωτερικών, βρήκαν ότι στο δικό μας Δήμο, και τι θα βρίσκαν άλλωστε, αφού εμείς... Υπάρχουν ελλείψεις. Ακριβώς. Ότι είμαστε μείον 76 άτομα κατά τον μέσο όρο τον δικό τους. Με στοιχεία του Ιουνίου του 2013. Υπάρχουν Δήμοι που τους έχει βγάλει ότι έχουν παραπάνω εδώ στο στην Κεντρική Μακεδονία. Ναι, θα σας πω. Με στοιχεία όμως του Δεκεμβρίου του 2013 είμαστε ακόμα πιο μείον. Ναι, γιατί φύγαν πολύ σε σύνταξη. Λογικό. Υπάρχουν Δήμοι τους οποίους τους εμφανίζουν ότι έχουν περισσότερους υπαλλήλους. Παραδείγματος χάρη το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο Ρόδου. Από Δήμο σε Δήμο, από Δήμο σε περιφέρεια. Ακριβώς. Από Δήμο σε Δήμο. Θα δοθεί δυνατότητα στους εργαζόμενους να διαλέξουν. Από Δήμο σε Δήμο μέσα στον ίδιο νομό ή και από Δήμο σε Δήμο σε γειτονικούς νομούς. Εμάς ήδη από την κοινή. Σε γειτονικούς νομούς. Ναι, γιατί? Χωρίς αίτησή τους. Με αίτηση τους. Με βάση νομοθετικό κείμενο. Και σε περιφέρεια, έτσι, αφορά όλη όχι την. Όχι σε περιφέρεια. Όχι. Είπαμε πρώτα από Δήμο σε Δήμο.
Εμείς σαν αυτοδιοίκηση. Ακόμα δεν ψηφίστηκε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Μάλιστα. Περιμένουμε. Ωραία. Με την πρώτη κινητικότητα όμως, με την πρώτη που είχε γίνει, του Δεκεμβρίου του 2012, ήδη ο δικός μας Δήμος αναγγέλθηκε και πήρε υπαλλήλους. Δεν φύγαν από εμάς υπάλληλοι. Σε ό,τι αφορά τους δημοτικούς αστυνομικούς, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και τους σχολικούς φύλακες. Θα πω και για τους σχολικούς φύλακες. Μεγάλο λάθος της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους σχολικούς φύλακες, είδατε που υπάρχουν και δικαστές στην Ελλάδα. Κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα. Στην Καστοριά, έτσι. Όχι. Από ό,τι ξέρω. Όχι, στο Δήμο Αμπελοκήπου Μηνεμένης. Ναι. Μιλάω. Σε εμάς εδώ. Κερδίσαμε το δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, όμως, εσείς προχωρήσατε. Και οι σχολικοί φύλακες επανήλθαν και φυλάνε. Επανήλθαν ορισμένοι και φυλάνε, όχι όλοι. Επαναλαμβάνω και λέω. 14 είχαμε όλους. Οι 6 βγήκανε στη σύνταξη. Οι 8 κέρδισαν το δικαστήριο. Εγώ πήγα ο ίδιος μάρτυρας στο δικαστήριο και απευθυνόμενος στην πρόεδρο της είπα. Θα φυλάξετε εσείς, κυρία πρόεδρε, τα σχολεία. Ποιος θα τα φυλάξει? Διότι το φυλακτικό έργο του σχολείου, τη φύλαξη, αυτό, δεν μας την αφαίρεσαν. Αυτό το έκαναν άλλοι συνάδελφοι της κυρίας Ζούγλου. Εγώ πήγα στο δικαστήριο. Και υποστήριξα τους ανθρώπους, όχι για να τους υποστηρίξω σαν άτομα μόνο. Έχουνε, για να μπορώ να φυλάξω με βάση την απόφαση από ό,τι είδα τουλάχιστον και σε ανακοινώσεις σας, τους έχετε πάρει αυτούς. Βεβαίως δουλεύουν με δικαστική απόφαση. Έχετε κάνει όμως και μια προκήρυξη, μια ανάθεση μάλλον, κύριε Κυρίζου. Θα σας πω αμέσως. Για φύλαξη. Θα σας πω αμέσως. Γιατί και πού. Και πάνω από τον Σαμαρά, τον Τσίπρα και τον Βενιζέλο και τους διαφόρους αρχηγούς των κομμάτων, και πάνω δηλαδή από την εξουσία που υπάρχει τη κεντρική, όπως είναι με την κυβέρνηση. Υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα, οι οποίοι, έτσι, όταν το λέει η υπερδικούλα τους, η ψυχή τους, και το είπε, βγάζουν αποφάσεις δίκαιες. Και είδατε τι έγινε. Δουλεύουνε. Τώρα, τι κάναμε εμείς. Επειδή φύλακες δεν έχουμε και επειδή έχουμε μια ευαίσθητη περιοχή, την περιοχή του Δενδροποτάμου, όπου είχαμε υποστεί μια ζημία της τάξης των 600.000 ευρώ πρόπερση. Τι κάναμε. Κάναμε μια δημοπρασία. Δημοπρασία ή ανάθεση κάναμε. Όχι, δημοπρασία. Καλό πολύ. Ανάθεση δεν μπορεί να γίνει, κύριε Ερυθρόπουλε. Ρωτάω, κύριε. Σας ξαναλέω. Μπορεί να γίνει 200.000 ευρώ δαπάνη φύλαξη στη δημοπρασία? Όταν είναι πάνω από 20.000 ευρώ, πρέπει να γίνει δημοπρασία. Καμιά φορά τα σπάτε. Δεν σπάνε οι φυλάξεις, κύριε. Δεν σπάνε. Ξεχάστε τα αυτά. Αυτά δεν γίνονται. Μπορεί να γίνει φύλαξη κατά σχολείο. Μου επιτρέπετε λίγο? Όχι. Βεβαίως. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν το κάναμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σε μένα, μην χαμογελάτε και μου λέτε καμιά φορά τα σπάτε. Όχι. Γιατί δεν έχετε ακούσει ότι σπάνε έργα, κύριε Κυρίζογλου? Ξαφνικά δηλαδή όταν θα έχετε άνθρωπο τόσα χρόνια με την αυτοδιοίκηση. Όταν θα αγανακτώ, ξέρετε γιατί. Τι αγανακτείτε? Όταν θα έχετε άνθρωπο που κάνει αυτή τη δουλειά. Και στη φυλακή είναι. Μου επιτρέπετε λίγο. Όταν θα έχετε άνθρωπο ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά, σε αυτό να τα λέτε. Σας ρωτάω γενικά, κύριε Κυρίζογλου. Όχι γενικά. Εμένα ρωτήσατε. Εσάς ρωτάω γιατί είστε ένα στέλεχος που συνδικαλίζει. Ναι, εγώ δεν τα σπάζω. Σας το ξαναλέω. Κάναμε λοιπόν δημοπρασία, ανοιχτό διαγωνισμό. Με όλη τη δημοσιότητα που προβλέπετε και με έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου ότι είναι νόμιμη διαδικασία, και εν συνεχεία αναδείχθηκε security εταιρεία φύλαξης που φυλάει 24 ώρες το 24ωρο και τα σχολεία και τα γυμναστήρια που έχουν τα σχολεία, διότι διαφορετικά στην περιοχή του Δεδροποτάμου θα τα είχαν κυριολεκτικά λαιλατήσει και βανδαλίσει. Μάλιστα. Επειδή εκεί, στο παρελθόν διάστημα είχαν κλέψει γκαραζόπορτες, πόρτες εισόδου, παράθυρα, πετρέλαια. Και τον κύριο τον πάτερ Αθηναγόρακη, ο οποίος προσφέρει μια τεράστια. Είναι φίλος μου και τον μια τεράστια, έχει τεράστια προσφορά. Έχω κάνει και εκπομπή και τον έχω δει και σε πολλές εκπομπές και το έργο του το θαυμάζω. Ζηλευτό, μεγάλο. Τον έργο. Έχετε στηρίξει γιατί θέλει πάντοτε τη βοήθεια της αυτοδιοίκησης. Πάντοτε, πάντοτε. Και οικονομικά ενισχύουμε την τοπική ενορία και έχουμε στηρίξει και βοηθήσει και τον ναό και τη λειτουργία του φάρου. Και εν πάση περιπτώσει ξέρει και ο ίδιος ότι είμαστε κοντά. Και τρόφιμα, φορτηγά κτλ. Μάλιστα. Ωραία. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί την τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Κυρίζογλου, και εσάς το Δήμο σας, έχει να κάνει με τα αδέσποτα σκυλιά. Ναι. Εσείς έχετε βέβαια κάνει να καταφύγει για τα σκυλιά, έτσι. Θα σας πω τι δεν ξέρω αν αυτό αρκεί όμως και αν υπάρχουν αδέσποτα σκυλιά ή όχι στο Δήμο σας. Παντού και σε όλους τους Δήμους υπάρχουν αδέσποτα σκυλιά. Τι προβλέπει η νομοθεσία, κύριε? Η νομοθεσία προβλέπει για τα αδέσποτα ζώα. Να. Είναι στο φυσικό τους περιβάλλον, εγώ από ό,τι ξέρω, έτσι, ναι. Όχι να είναι μέσα στις πόλεις. Ναι. Το φυσικό τους περιβάλλον είναι οι πόλεις των αδέσποτων σκυλιών. Τα πάρκα, οι πλατείες κτλ. Δεν μπορεί να πάνε αλλού, έτσι λέει ο νόμος. Δηλαδή μπορεί να είναι μέσα στην πλατεία ενός. Ναι, βεβαίως. Ναι. Έτσι είναι ο νόμος. Μη μου λέτε. Και όταν είναι επικίνδυνα. Θα σας πω αμέσως. Πρώτα απ' όλα τα σκυλιά πιάνονται.
μαρκάρονται, σημαίνονται δηλαδή σχετικά με ένα τσιπ, αποπαρασιτώνονται, από παρασίτωση λέγεται, ο καθαρισμός τους, εμβολιάζονται κατά της λύσας και στηρώνονται. Αυτά προβλέπει η νομοθεσία. Στη συνέχεια, τα σκυλιά αφήνονται από εκεί που τα παίρνει κανείς. Από μια πλατεία, από ένα πάρκο κτλ. Έτσι πρέπει. Προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς πριν 2 χρόνια ένα καταφύγιο. Τελικά η δομή αυτή δεν μπορούσε να αδειοδοτηθεί. Και εν τέλει, με δημόσια διαδικασία, το ξανατονίζω που κάναμε, για να μην μας πει ένας γιατρός γιατί πήρατε εκείνον και δεν πήρατε εμένα, επιλέξαμε ένα καταφύγιο κανονικό, αδειοδοτημένο, νόμιμα, που λειτουργεί νόμιμα, και μεταφέρουμε, ψηφίσαμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίσαμε και τις σχετικές πιστώσεις, με ειδικό ταξί που είναι για σκυλιά, το παίρνει ένα σκυλί άμα είναι επικίνδυνο, δαγκώνει οτιδήποτε. Το εξετάζω. Αυτό προβλέπετε ή το κάνετε εσείς? Προβλέπετε από τον νόμο. Ακριβώς τα επικίνδυνα αυτό. Δηλαδή να μαζεύονται. Έτσι. Μα έχουμε ένα ήδη. Γιατί το βλέπω στην πόλη που ζω, υπάρχουν εκεί κάποια τα οποία συστηματικά έχουν δαγκάσει κάποιους και μάλιστα τελευταία και μια κυρία και δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε, κανένα ζώο δεν είναι επιθετικό από μόνο του. Όταν είναι όλα μαζί όμως είναι εκεί. Και εγώ τα αγαπάω τα ζώα, αλλά πολλές φορές όταν είναι όλα μαζί λειτουργούν διαφορετικά, όπως και ο άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Ακούστε. Τα ζώα, από την εμπειρία που έχουμε, κάποιος έχει ασκήσει βία πάνω σε αυτά και επειδή άσκησε βία γίνονται επιθετικά. Το ανταποδίδουν. Το ανταποδίδει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν για οποιοδήποτε λόγο ένα ζώο είναι επιθετικό, αυτό το παίρνουμε. Έχουμε ήδη 2 ζώα τέτοια. Στο ξενοδοχείο, εκεί που φυλάσσονται τα ζώα. Μάλιστα. Σε δομή κανονική. Ωραία, ωραία. Τα οποία αποπαρασιτώθηκαν, εμβολιάστηκαν, στηρώθηκαν και τα κρατάμε προστατευτικά εκεί. Γιατί? Για να ηρεμήσει το ζώο. Μάλιστα. Και ο νόμος λέει, αν παρά τα αυτά είναι υπότροπο ένα ζώο, δαγκώνει, κάνει, ράνει και συνεχίζει να έχει αυτό το μειονέκτημα να δαγκώνει, θανατώνεται με απόφαση μιας ειδικής επιτροπής που μετέχουν εκτινίατροι και τα λοιπά. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ. Είναι λίγο βάρβαρο αυτό. Ο νόμος του λέει. Ναι, εντάξει, και εγώ λέω ότι ο νόμος είναι λίγο βάρβαρος αυτό. Το να το απομονώσει το ζώο για να προστατεύσει κάποιους ανθρώπους, το αντιλαμβάνομαι. Γιατί να το θανατώσει? Δεν λέω όμως να το φυλάσσεις προστατευτικά όμως 10 χρόνια. Καταλάβατε. Μάλιστα. Κύριε Κυρίζογλου, θέλω. Δεν λέω ότι συμφωνώ με τον νόμο. Εγώ σας λέω ότι λέω. Αντιλαμβάνομαι, είναι αντιληπτό. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν συμφωνώ, γι' αυτό δεν θανατώνομαι κανέναν. Ωραία. Επομένως, συμφωνείτε και με αυτό που είπα, ότι ο νόμος είναι λίγο σκληρός αυτό. Πολύ σκληρός. Θέλω εγώ λίγο τώρα να σας ρωτήσω κάτι, επειδή με ρωτάτε συνέχεια εσείς μεταξύ ανθρώπου, ανθρώπινη ζωή και ζωή ενός σκύλου, ποια ζωή προέχει? Πάντως το σκύλος είναι. Είδατε πόσο δύσκολο είναι να σε ρωτάνε και να απαντάς. Φίλος του ανθρώπου. Σας ρωτάω. Σας ρωτάω εγώ. Όχι, δεν απαντάτε. Ο σκύλος είναι ο πιο πολύτιμος φίλος του ανθρώπου. Ανθρώπουλε, δεν απαντάτε. Έμαθα και εγώ από εσάς, κύριε Κυρίζο. Υπεκφεύγετε, κύριε. Έμαθα και εγώ από εσάς. Δεν απαντάτε. Υπεκφεύγετε. Έμαθα από εσάς. Σας ρωτάω λοιπόν. Αν ένα σκυλί δαγκώσει έναν άνθρωπο και με μία πτώση. Το θέμα είναι να πάρουμε τα μέτρα μας, να μην έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Αν παρά τα αυτά σε μια απρόβλεπτη περίπτωση συμβεί κάτι, λέμε τι πρέπει να κάνουμε. Καταλάβατε. Είναι δηλαδή με λίγα λόγια. Χωρίς να είναι άσπρο-μαύρο η απάντηση. Μάλιστα. Δύσκολα και θέματα αυτά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω κάτι για τους συνεργάτες σας και αμέσως μετά να πάμε στα έργα τα οποία εκτελέσατε αυτό το χρονικό διάστημα. Έχετε μετανιώσει για τις επιλογές κάποιων συνεργατών σας? Πολλές φορές. Από... Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια περίπτωση? Όχι. Δεν θέλω. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι τα προβλήματα λύνονται μέσα σε μια συλλογική προσπάθεια από τη συλλογική δουλειά που κάνουμε όλοι. Αυτό έχω να σας πω. Ωστόσο, ανθρώπους που εμπιστεύεστε χρόνια, ξαφνικά βλέπω ότι δημιουργούνται συγκρούσεις έντονες μετά. Γιατί δεν θα αναφέρω ονόματα. Σε όλους τους Δήμους γίνεται. Αυτό δεν περιέχει όμως και μια ευθύνη δικιά σας? Γιατί ήταν επιλογή δικιά σας αυτό. Ευθύνη έχει αυτός που επιλέγει, προσέξτε. Εκεί κρίνεται ο ηγέτης. Και εσείς στο Δήμο σας είστε ένας ηγέτης. Θα σας απαντήσω. Μπορώ να σας απαντήσω? Μέχρι τώρα απαντάτε, τουλάχιστον αυτό δεν σας το στέρισε, κύριε. Όχι, μπορώ να απαντήσω όμως επειδή ρωτήσατε. Ακούστε κάτι. Έχω να απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνετε ως εξής. Βεβαίως την ευθύνη για τα πρόσωπα που επιλέγει την έχει αυτός που ηγείται, ο αρχηγός, αλίμονο, ο δήμαρχος σε ένα δήμο. Όμως τα πρόσωπα τα οποία έχω επιλέξει μπορεί πολλές φορές να δοκίμασα πικρία και απογοήτευση καμιά φορά, αλίμονο, στη ζωή υπάρχει αυτό,
Σε καμία περίπτωση όμως δεν καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα και δεν παρανόμησαν. Μάλιστα. Επομένως πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα, ήταν σωστές επιλογές. Με την έννοια αυτή έκανα κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό σωστές επιλογές. Θέλω να πάμε στα έργα τα οποία έχετε επιτελέσει αυτή τη τετραετία, γιατί ουσιαστικά τελειώνουν. Έτσι, γιατί πάντα από αυτά, χρόνια, 3,5. Κύριε πάντα 3,5 χρόνια. Αλλά και να αναφερθούμε και λίγο για το στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Παπακυριαζή. Το τι έχει γίνει, γιατί ξέρω ότι το παρακολουθείτε. Πολύ καλά. Νομίζω ότι έχουμε και κάποια βιντεάκια από τα έργα. Αν θέλετε. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Ευρωπαϊκό? Πέστε μας το τι βλέπουμε. Εσείς τι πιστεύετε, ότι εμείς οι δήμαρχοι θα κρυθούμε ή οι υποψήφοι δήμαρχοι από την πολιτική ένταξη και ιδεολογία που έχει ο καθένας ή τι θα πούν τα κόμματα? Εγώ πιστεύω ότι όλα παίζουν ρόλο, κύριε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά που παίζουν ρόλο πρωταρχικό σε μια τοπική κοινωνία είναι αυτά που δείχνεται. Δηλαδή το αν έγινε δεν έγινε έργο. Εδώ βλέπετε τώρα τις αποθήκες της Ομοσπονδίας που κατεδαφίστηκαν προηγουμένως και θα κτιστεί το 6ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης. Αυτό είναι το Δημοτικό Σχολείο το καινούργιο στο Δενδροπόταμο που κατασκευάστηκε και το εγγενίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Εδώ είναι το οικόπεδο στην περιοχή Αφροδίτης που αγοράστηκε στο Βόσπορο και θα κατασκευαστεί νηπιαγωγείο. Αυτό είναι το δημοτικό σχολείο που κατασκευάζεται στην περιοχή 28 Οκτωβρίου και Ελευθερία στο Σαμπελόκηπο. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στα σχολεία στην περιοχή? Όχι, καθόλου διπλοβάρδιες δεν έχουμε. Καινούργια σχολεία χτίζουμε. Αυτό είναι το καινούργιο. Σημαίνει ότι αυξάνει τον πληθυσμό στο Δήμο Αμπελοκήπου που είναι και μενεμένη. Όχι, κάνουμε καλύτερη και ορθολογικότερη κατανομή του μαθητικού δυναμικού. Και ναι, αλλά την άλλη πολιτεία, κύριε Κυρίζογλου, μειώνει τον αριθμό, μεγαλώνει μάλλον τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη. Θα το πούμε και αυτό. Αφού σας πω ότι εδώ είναι το οικόπεδο Ζενίθ, στο οποίο θα κατασκευαστεί το 8ο νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων. Εδώ θα κατασκευαστεί καινούργιο δημοτικό σχολείο και αγοράσαμε το οικόπεδο προσωρινά, είναι πάρκινγκ στην Κέννεντι και Φιλιππουπόλεως. Εδώ θα γίνει το 9ο νηπιαγωγείο, αγοράστηκε και αυτό το οικόπεδο και μάλιστα δημοπρατήθηκε. Ναι. Δεν μειώνει τον μαθητικό δυναμικό ανατάξη η πολιτεία, το αυξάνει. Ναι, είπα αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανατάξη. Ναι, έτσι. Σημαίνει αυτό ότι χρειάζονται λιγότερες αίθουσες. Ναι. Μεγαλύτερες, αλλά λιγότερες. Ναι. Αλλά σε εμάς, στην περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, δεν έχουμε πλέον διπλοβάρδια. Απλώς αντικαθιστούμε κάποια σχολεία παλιά, όπως είναι στο Δεδροπόταμο, που ήταν κατασκευασμένο από τη Μόμα. Και κατασκευάζουμε και κάποια καινούργια, για να μην μεταφέρουμε μαθητές με τα λεωφορεία από γειτονιά σε γειτονιά. Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών υφίσταται. Εδώ πρόβλημα. Είναι το πολιτιστικό κέντρο Αμπελοκήπων, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φυσικά στην περιφέρεια είναι η μεταφορά, αλλά όταν μεταφέρονται. Δείξατε αδυναμία οι Δήμοι γενικά. Όχι. Για να αναλάβετε αυτό το βάρος. Καμία, απολύτως. Ενώ είχε περάσει το θέμα σε εσάς, ξαναπήγε στην περιφέρεια. Καμία, απολύτως. Μας έφεραν το θέμα κολοβό, κουτσουρεμένο, χωρίς χρήματα. Μάλιστα. Πώς. Πάρ' την αρμοδιότητα χωρίς χρήματα και να έχεις μόνο την ευθύνη. Δεν γίνεται. Ωραία. Το θέμα της θέρμανσης στα σχολεία υπήρξε πρόβλημα έντονο και ιδιαίτερα στη Μακεδονία. Βέβαια, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Ο Θεός είναι πάνω από τις κυβερνήσεις. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Τον κόσμο, έτσι καλά πήγε ο χειμώνας. Εδώ είναι οι δρόμοι που ασφαλτοστρώνονται. Σε 47 θέμα σημεία σε όλο το Δήμο. Υπήρξε, δεν έχουμε θέμα θέρμανσης εμείς. Έχουμε και περίσσευμα στις σχολικές μας επιτροπές και αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ καλά τις λειτουργικές δαπάνες στο σχολείο. Έχετε φυσικό αέριο στα σχολεία? Παντού, φυσικό αέριο. Ναι. Επομένως το κόστος είναι μικρότερο και... Φροντίσαμε να έχουμε φυσικό αέριο. Εδώ είναι το φυσικό αέριο που πέρασε η τομή που είδατε πριν στην περιοχή του Δανδροποτάμου. Πάντως ήταν υποχρεωμένα όλα τα δημόσια κτίρια να έχουν, από ό,τι μου είπε και ο κύριος Τσαμασλής την προηγούμενη εβδομάδα, τα δημόσια κτίρια όλα στην περιοχή είναι, λέει, με φυσικό αέριο. Δεν ξέρω, κύριος Τσαμασλής, για ποια κτίρια μιλάει. Δεν είναι σε όλους τους δήμους έτσι. Ούτε όλα τα δημόσια κτίρια είναι έτσι. Δεν είναι όλα ακόμη. Στο Δήμο μας είναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η οδός μοναστηρίου, τη μελέτη της οποίας είναι υποένταξη σε πρόγραμμα για να αναπλαστεί. Αυτό είναι το οικόπεδο απέναντι από το Grand Hotel. Ήδη βγάζεται και είδηση. Χθες είχαμε το ΦΕΚ για να κατασκευαστεί εκεί καλλιτεχνικό γυμνάσιο Λύκειο, ο ιερός ναός του Αγίου Πολυκάρπου. Αυτά βέβαια τα καλλιτεχνικά, τα ΕΠΑΛ και τα λοιπά, η πολιτεία έδειξε ότι δεν τα σιγοντάρει. Η πολιτεία έτσι κάνει, αλλά κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Εδώ είναι ο κόμβος K16, στα όρια του Δήμου μας που κατασκευάζεται. Από ένα έργο ανάσα για τη αυτό, Δυτική έτσι. Θεσσαλονίκη. Από την περιφέρεια. Από το Υπεχοδέ. Από το Υπεχοδέ. Ναι, μεγάλο έργο, ναι. Δημοπρατημένο. Και η κόμβη στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι σοβαρό ζήτημα, κύριε Ερυθρόπουλε. Δεν είναι έργο της περιφέρειας αυτό, κύριε. Ναι, ας είναι, αλλά έχει σχέση με εμάς, με τη ζωή μας. Ναι, και εμείς αγωνιστήκαμε για να δημοκρατηθούν αυτά τα έργα. Ναι. Αυτή είναι η υπόγεια οδός Μενεμένης. Προηγουμένως έδειξε
την οδό Αγγελάκη που τη μονοδρομήσαμε και ανακουφίστηκε η κυκλοφορία στην περιοχή και ανάσαναν και οι κάτοικοι. Η υπόγεια οδός Μενεμένης κάτω από, απέναντι από το Grand Hotel, κάτω από τις γραμμές του ΟΣΕ, για να μην είναι αποκομμένο το πάνω και το κάτω τμήμα της οδού Μοναστηρίου. Μάλιστα. Πήρατε μία εικόνα λοιπόν. Πήραμε μία εικόνα και θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το αντιμετωπίζετε εσείς σαν και είναι θέμα πολιτικό, κύριε Κυρίζογλου. Και παρόλο βέβαια που εσείς μου είπατε ότι να μην πάμε στα πολιτικά. Το θέμα της ανεργίας το αντιμετωπίζετε, φαντάζομαι, έρχονται πολλοί συμπολίτες σας, σας ζητάνε δουλειά, υπάρχουν βέβαια κάποια προγράμματα. Τι κάνετε πάνω σε αυτό? Ο Δήμος μας έχει απασχολήσει τα τελευταία 3 χρόνια πάνω από 600 άτομα με διαδικασίες διακήρυξης πάντοτε μέσω ΑΣΕΠ ή μέσω διαγωνισμού δημόσιου του ΟΑΕΔ σε διάφορες εργασίες. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και μολονότι είναι ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσει η κεντρική εξουσία, εμείς δεν μένουμε αμέτωχοι. Πάντοτε αναγγελόμαστε σε τέτοια προγράμματα και απασχολούμε πολλούς συμπολίτες. Επίσης, με τα έργα τα οποία εκτελούνται, βρίσκουν και πολλοί άνθρωποι εργασία. Όμως, η ανεργία είναι το μέγιστο, το μείζον ζήτημα που απασχολεί όλη την Ελλάδα, απασχολεί και τη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα τη Δυτική Θεσσαλονίκη, διότι η σύνθεση του πληθυσμού είναι τέτοια που οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον πληθυσμό το δικό μας είναι πιο εμφανής. Των νέων και δι' των γυναικών είναι τεράστια η ανεργία την οποία έχουμε. Μάλιστα. Και τα μαγαζιά τα οποία έχουν κλείσει δημιουργούν μια καταθλιπτική εικόνα. Μάλιστα. Πρόταση. Πρέπει η κεντρική εξουσία και η κυβέρνηση, όχι 30 και 40 και 50 χιλιάδων θέσεων προγράμματα που βγάζει, να κάνει ένα πρόγραμμα μέσω της νέας προγραμματικής περίοδου 2014-2020 για 500.000 θέσεις εργασίας, όχι στο δημόσιο τομέα μόνο και στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί, ας μην γελιόμαστε. Το θέμα είναι να βρει δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Πέφτουν κεφάλια και ένα δάκρυ δεν χύνεται. Μάλιστα. Είναι έτσι δεν Έχετε είναι. Δίκιο, κύριε Κυρίζογλου. Είναι έτσι κύριε δεν κύριε είναι. Πριν κλείσουμε, ένα τελευταίο ερώτημα το οποίο το βάζουν τηλεθεατές. Δεν ξέρω αν σωστά μου το έχουν μεταφέρει. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης λέει πέφτουν πρόστιμα στους φαρμακοποιούς που έχουν διπλό σταυρό. Συμβαίνει κάτι τέτοιο στο Δήμο το δικό σας? Δεν το ξέρω το θέμα αυτό. Τι κάνει εκεί ο κύριος? Προβλέπετε κάτι τέτοιο? Τι διπλό σταυρό δηλαδή? Φαίνεται στο φαρμακείο, από ό,τι κατάλαβα έχουν... Υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι όλες οι φωτεινές επιγραφές και οι μαρκίζες που υπάρχουν και οι ενδεικτικές, ναι, για φαρμακείο και είναι κάτω από τη μαρκίζα του μπαλκονιού, ναι, μέχρι εκεί που είναι το μπαλκόνι, δεν πληρώνουν. Ό,τι είναι προς τα έξω θέλει και άδεια ή αν δεν χορηγείται άδεια έχει πρόστιμο. Μάλιστα. Γενικά. Τέτοι... Για τα φαρμακεία δεν ξέρω. Μιλάω για τις γενικές. Έχετε κάνει χρήση? Δεν έχουμε τέτοια. Μάλιστα. Θέλετε να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί ξέρω ότι πρέπει να πάτε και σε εκδήλωση. Το μήνυμα το τελευταίο που θέλω να στείλω είναι το εξής. Στις προσεχείς δημοτικές εκλογές καλούμε τους πολίτες να μην επηρεαστούν από τα γενικότερα ζητήματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Να κλείσουν τα αυτιά τους στην κόντρα που θα ξεσπάσει μεταξύ των μεγάλων, μικρών ή όλων των κομμάτων. Το ερώτημα και το διακύβευμα το οποίο τίθεται και υπάρχει στις εκλογές της αυτοδιοικητικές είναι η επιλογή Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων για να ανταποκριθούν στα προβλήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και να λύσουν τα ζητήματα αυτά. Και το άλλο που θέλω να πω επίσης είναι ότι εμείς καλούμε όλους τους πολίτες αδιαφορώντας για την ιδεολογική και πολιτική τους ένταξη. Έτσι πολιτευτήκαμε όλα τα χρόνια, κύριε Ρηθρόπουλε, και έτσι θα εξακολουθήσουμε. Και δεν θέλουμε. Ένα κόμμα πιστεύουμε στις δημοτικές εκλογές. Ένα. Το κόμμα των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης. Τα άλλα κόμματα που τα έκαναν μουσκεμα στην κεντρική πολιτική σκηνή, να κοιτάξουν να βρουν άκρη και να τα πράξουν σωστά. Και ας αφήσουν την αυτοδιοίκηση να κάνει τη δουλειά της. Και τέλος, δεν συμφωνώ καθόλου να γίνουν εκλογές δημοτικές μαζί με τις ευρωεκλογές. Να γίνουν οι ευρωεκλογές τον ένα μήνα και άλλο μήνα, χωριστά τελείως, να γίνουν οι εκλογές οι αυτοδιοικητικές. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων και Μενεμένης, τον κύριο Λάζαρο, τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου, με τον οποίο είχαμε και λίγο έτσι κόντρα, δεν πειράζει, είναι χρήσιμο πιστεύω, μέσα από αυτό ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα. Να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα και τους τηλεθεατές που ήταν κοντά μας, από εμάς καλώς απόγευμα. Καλό απόγευμα, θα μου πείτε όμως ποιον υποστηρίζετε εσείς μια φορά. Βεβαίως. Κανένας δημοσιογράφος δεν μου το έχει πει ποτέ. Ποτέ μου δεν είμαι υποψήφιος. Γιατί θεωρώ ότι άλλο δημοσιογραφία. Άλλο λέω, άλλο λέω. Η πολιτική. Οι δημοσιογράφοι έχουν το δικαίωμα να ρωτάνε και καλά κάνουν. Έτσι. Αλλά ήθελα να ξέρω
Γιατί δεν λένε ποτέ την πολιτική του ιδεολογία. Ακούγοντας τα ερωτήματα, αντιλαμβάνεται το τι κόμμα είναι ο καθένας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.